Εκεί λοιπόν στα Βόρεια, στη Δροσιά, η Γεωργία Λαγού θα μας πει τι γίνεται. Και εκεί βλέπω σιρήνες, οι πυροσβέστες επιχειρούν. Ακούσαμε και τον αρχηγό του σώματος νωρίτερα. Προσπάθειες και για τους ευπαθείς βεβαίως, Γεωργία. Τι συμβαίνει τώρα? Και είναι αρκετή νίκη, θέλω να σου πω. Οι άνθρωποι ηλικιωμένοι, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Τέταρτη μέρα, τέταρτη νύχτα και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και νερό. Και αρκετούς δρόμους, το συναντήσαμε και εμείς με το συνεργείο του Όπεν, να είναι απροσπέλαστοι, που θέλω να σας πω πως εγκλωβιστήκαμε. Είναι η τέταρτη ημέρα, να το τονίσουμε αυτό, και μας βοήθησαν οι άνδρες της ΕΜΑΚ. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι όλα τα συνεργεία δίνουν μια άνηση μάχη με το χρόνο. Βρίσκονται παντού. Ακριβώς δίπλα μου έχω τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, τον αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη. Αρχηγέ, ήμασταν παρόντες πριν από λίγο σε μια διένεξη. Και από ό,τι κατάλαβα, κάποιοι δεν θέλουν να συνεργαστούν. Τι ακριβώς συνέβη? Άμα δεν θέλουν κάποιοι να... Καλησπέρα σας καταρχήν. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς. Αν δεν θέλουν κάποιοι να συνεργαστούν, το μόνο που σας λέω ότι το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα έρχεται ύστερα από αρμονική συνεργασία. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι έχει συμβεί? Εμείς, το πυροσβεστικό σώμα καταρχήν, είναι εδώ και μια εβδομάδα σε γενική επιφυλακή, γιατί αντιμετωπίσαμε και τον ώστε να μην έχουμε κάποια δύσκολα περιστατικά. Συνεχίζοντας από τις καταστροφές που επήλθαν, συνεχίζουν οι πυροσβέστες να είναι σε γενική επιφυλακή και όχι μόνο. Το περισσότερο φρονό έργο που χρειάζεται για να προσεγγίσουν... Κύριε Κολοκούρη, δεν έχουμε αντιληφθεί ποια είναι η διένεξη. Γι' αυτό σας ζήτησα, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε τι έχει συμβεί. Υπάρχει κάποια σύγκρουση με την πυροσβεστική? Τι έχει συμβεί? Καλά, αυτά τα περιστατικά δεν λείπουν από τον αγανακτισμένο κόσμο, διότι ο κόσμος βρίσκει εμάς συνέχεια μπροστά του και καταλαβαίνετε ότι αποτελούμε, ας πούμε, σημείο για τα παράπονα του καθενός. Αλλά θέλω να πω το εξής. Και το πυροσβεστικό προσωπικό έχει δώσει μεγάλο αγώνα, ασταμάτητο, πολιτική προστασία. Βρίσκεστε εδώ από την πρώτη στιγμή. Κύριε Κολοκούρη, μπορείτε να μας δώσετε εικόνα, αν αυτή την ώρα, επειδή έρχεται η νύχτα, είναι εδώ πια, ακόμη ένα δύσκολο βράδυ για πολλούς ανθρώπους. Έχετε πληροφορίες για ανθρώπους που χρειάζονται απεγκλωβισμούς ενδεχομένως? Πάνω από 50 μεταφορές ατόμων έχουμε κάνει σήμερα, που είχαν προβλήματα ιατρικού περιεχομένου, είχε βλάβει η υγεία τους και τους προσεγγίσαμε σε σημείο για να πάνε τις πρώτες βοήθειες υπό αντίξωες συνθήκες. Επίσης, τώρα στον Άγιο Στέφανο βλέπω ότι έχει δοθεί αρκετά, θα έλεγα στο μισό Άγιο Στέφανο περίπου, βρισκόμαστε εδώ στη Δροσιά, το ρεύμα. Ναι. Και περιμένω κλιμακοφόρο που μου έρχεται, έτσι ώστε να βοηθήσει τους υπαλλήλους ΔΔΕ. Και σας λέω και την οδό Κρυστάλλι 16 που έχει εντοπιστεί η βλάβη, έτσι ώστε να πάρει ρεύμα λοιπόν, όλος ο Άγιος. Άρα επιχειρήσω όλη τη νύχτα, σας ευχαριστώ. Σημαίνει ότι κάνουμε μεγάλο αγώνα. Κύριε Κολοκούρη, σας ευχαριστούμε. Αν μου επιτρέπετε να παρακαλώ, πω... Παρακαλώ. Μια κουβέντα θέλω να πω. Άκουσα και το προηγούμενο ρεπορτάζ του Οροπού. Νομίζω ότι έπρεπε να αναφέρει, αν μη τι άλλο, και το πυροσβεστικό σώμα και την αλληλεγγύη στην οποία που βρίσκονται εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ.